Με μια σειρά δημοσιεύσεων στα κοινωνικά δίκτυα, ο φιλόσοφος και πνευματικός μέντορας του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξάνδερ Ντούγκιν, ξεκαθάρισε πως η Ρωσία δεν θα συνθηκολογήσει ποτέ με τη Δύση, που την αποκάλεσε πολιτισμό του σατανά. Ενώ προειδοποίησε και τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την απώλεια της Χερσόνας. Περιέγραψε τη ρωσική απόφαση για απόσυρση από τη Χερσόνα και την υποχώρηση του ρωσικού στρατού στην αριστερή όχθη του Δνίπερου ως ήττα που χωρίς αποφασιστική και γρήγορη διόρθωση πορείας θα οδηγήσει σε ένα πυρηνικό Αρμαγεδόνα. Οι απόψεις του Ντούγκιν είναι εξόχως σημαντικές καθώς πρόκειται για τον ιδεολογικό μεταρρυθμιστή της Ρωσίας. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε την τέταρτη πολιτική θεωρία, ένα νέο σύστημα πολιτικής διακυβέρνησης με το οποίο φιλοδοξεί να κυβερνηθεί η Ρωσία. Στο κανάλι του στο Telegram έγραψε «Μια ρωσική πόλη παραδόθηκε. Όσοι δεν είναι Ρώσοι μπορεί να μην ενδιαφέρονται. Τι νόημα έχει η αυτοκρατορία που είναι αυτό που έχουμε. Δίνουμε στον κυρίαρχο την απόλυτη πληρότητα της εξουσίας και μας σώζει όλους. Λαό κράτος σε μια κρίσιμη στιγμή». Το χτύπημα δεν απευθύνεται σε αυτόν. Είναι ένα χτύπημα για εσένα. Και οι δημόσιες σχέσεις δεν θα σώσουν πλέον την κατάσταση. Σε μια κρίσιμη κατάσταση, οι πολιτικές τεχνολογίες δεν λειτουργούν καθόλου. Η ιστορία μιλάει και σήμερα και ξεστομίζει για εμάς τρομακτικά λόγια. Αυτό δεν είναι προδοσία, είναι ένα βήμα προς τον Αρμαγεδόνα. Οι συνθήκες της νικήτριας Δύσης, αυτού του πολιτισμού του Σατανά, δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτές από τη Μόσχα.